τους ίσιους των σπιτιών να περπατώ. Νύχτες των γυρισμών θα αναποτρέψε η πόλη νεκρή. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, κάποια αντίδραση. 75 μέτρα άνοιγμα ο κόμβος. Να τον πάρει από κάτω και από εκεί να τον τραβάει 75 μέτρα ακόμα. Να έχει αυτοκίνητο από κάτω. Έτσι. Και σε ανηφόρα και να τον τραβάει ακόμα. Φοβερό. Σαν να, δηλαδή, να εξαντληθεί κάθε περιθώριο ότι τι ζει αυτός που υπάρχει εγώ. Εκεί είναι το αυτό. Πώς είναι δυνατόν. Πολύ καλά. Η ομπρέλα μου ήταν. Έτσι. Που έπαιρνα κουράγιο και δύναμη. Τουλάχιστον συναισθηματικά. Έτσι. Λοιπόν. Τελώς τώρα. Με ρήμαξαν. Και με τη δουλειά μου τι να πρωτοπώ. Σημειωτήων ότι το κάθε 1600 έργα ζωγραφικά ο πρώτος μου θεατής πάντα ήταν εκείνος. Ό,τι έχω γράψει, ό,τι έχω φτιάξει σε βίντεο. Από 4 χρονών. Από 4 χρονών ήμουν μαζί. Και έτυχε, έτυχε. Στη Σούδα. Αυτό που φοβόμουν που έλεγα ότι περιμένω τα λύκα να περάσει από πάνω μου. Imagine there's no heaven. Μου την εγκατέστρεψε τώρα πόσα χρόνια, έτσι. Ναι. Γιατί ένας καλλιτέχνης όταν χάσει πλέον την ηρεμία του, την ψυχική, όταν αυτό είναι ανίκανος να δουλέψει, έστει και θάνατος. Έτσι. Ή αυτό. Αυτό επιδίωκαν τόσα χρόνια, τόσο καιρό. Ναι, δεν θα το πετύχουν όμως. Δεν θα το πετύχουν. Εγώ δεν θέλω να ακούω τέτοια πράγματα. Όχι. Εντάξει, όχι. Άλλο τι στόχο έχει, ξέρω εγώ. Αλλά αυτός ο παντέρμος τόπος, ρε παιδί μου, τι γίνεται ρε, με αυτά τα χανιά. Όλα τα πάθη πληρώνται. Αυτό το πάθος για την Κρήτη που είχαμε, ρε παιδί μου. Πω, αλλά είπαμε, όλα τα πάθη πληρώνται. Τα ρέστα μου να δώσω. Ψυχικά, οικονομικά, διακονιάρα έχω γίνει στο παρελθόν. Να φτιάξω αυτό, να τα αφήσω στον τόπο μου. Συν και συν. Και ήρθε ρε παιδί μου, τέτοιο πράγμα, ρε παιδί, σαν να είμαι ο εχθρός λαός, ρε παιδί μου.
ανάβω να φύγω. Που τι, δεν μπορώ να φύγω, γιατί δεν έχω τη δυνατότητα. Δεν έχω την αυτή, θα είχα φύγει, έτσι. Θα είχα φύγει και επανέρχομαι, γιατί αυτή πάλι, εάν δεν έχω τους πόρους και τις συνθήκες να φύγω, είναι τότε, ο ίδιος ο τόπος πάλι. Τότε που το οργανωμένο έγκλημα που μου κάνανε προκτέο ετών και θέλουν να το περάσουν και το περάσανε. Απλώς... Προχτώ 9 ετών λέμε, έτσι. Κάτι ανώνυμα ότι θα πας από ατύχημα. Χωμένη εγώ σε αυτό που έκανα εκεί με τους κούρους, ξέρω εγώ, με τους ομαλούς. Δεν καταλάβαινα τίποτα. Και σε κάποια στιγμή να μου δημιουργήσουν αυτό που μου δημιουργήσαν. Έτσι. Faithful city! She that was full of justice has become a harlot! Stop him! You are not proud! Οι κατηγορούμενοι, σαν άμευρε παιδί μου, μπορεί να έρθει κανείς στη θέση μου. Δεν τους εύχομαι. Δεν τους εύχομαι να έρθουν σε αυτό. Να βιώνουν, να είναι το παιδί τους, να είναι για μένα. Ήτανε 10 μανάδες, 100 πατεράδες ο Βασίλης. Δεν πρέπει να υπάρχει ηθικό έρευμα στους ανθρώπους. Πρέπει να είναι μόνο καταναλωτές, μόνο να είναι ανεγκέφαλοι, να τους, ό,τι θέλουν να τους πλασάρουνε. Αλίμονο αν έχεις κάποιες αντιστάσεις και αν έχεις λιγάκι μια. Χάθηκες. Σε θάψαν. Έτσι. Μου δίνει κουράγιο και δύναμη η όλη του συμπαράσταση. Εάν έχω κάνει αυτό το απειρολάχιστο που έχω κάνει, τώρα το αντιλαμβάνομαι, δεν θα είχα κάνει το ενδέκατο. Τα πάντα ήτανε. Οπερατέρ μου, φωτογράφων, δηλαδή... Γρήγορη κίνηση. Θα πάω στον ήλιο τώρα. Ναι, γρήγορη κίνηση όμως. Μπράβο. Και τι να κάνω. Τώρα, άστο εκεί, γυρνά προς καμένα. Γύρισα. Κι εγώ περπατώ τώρα και με ακολουθείς. Ναι, έρχεσαι. Έρχεσαι. Τώρα πάρε το Ειρήνη Μην. Την οικοδομή Ειρήνη Μην. Ζουμάρισε δηλαδή στο τέλος. Στο ζουμάρισμα είναι μία και έξω η κίνησή σου, όχι διακεκομένο, διακεκομένο είναι άχρηστο. Ίσως πάει, ξεχύλισε το ποτήρι σε μένα. Τη ζωή, τη κοινωνία, έχω φτάσει σε μανία, μα αντιστέκομαι σε νόμους, τις πλατείες και τους δρόμους, αντιστέκομαι σε νόμους, τις πλατείες και τους δρόμους. Πουλάει, είναι μόνο ο πόλεμος, όχι η ειρήνη, αγάπη. Έτσι. Όλοι αυτοί που κρατούν τη δύναμη στα χέρια τους, όλοι αυτοί θέλουν πόλεμο. Δεν θέλουν ειρήνη. Δεν θέλουν ο κόσμος να ευαισθητοποιείται εναντίον αυτών.
Ναι. Το παιδί όταν είναι 10 χρονών και βλέπει μόνο αεροπλάνα να απογειώνονται και να προσγειώνονται. Έτσι. Πιο χαρακτηριστικό βέβαια ήταν του Ιράκ ο πόλεμος. Φωτάκια. Μα ήταν σκόπιμα, τόσο μελετημένα. Μη συνειδητοποιεί ότι η βόμβα που πέφτει από αυτό το αεροπλάνο τη συνέπειση ότι μια δακρυσμένη μάνα δεν είδαμε. Μόνο τόσο μελετημένα. Άλλωστε το έχουν πει. Ο πόλεμος του Βιετνάμ χάθηκε, λέει, επειδή είχε δοθεί πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Δεν το λέω. Από εκεί και ύστερα έχουν πάρει τα μέτρα τους. Όλα να είναι μπλοκαρισμένα. Έτσι. Όπως και στην Γιουγκοσλαβία, μόνο εμείς δείξαμε. Και να το πω και αυτό. Δείξαμε γιατί. Επειδή ήταν δίπλα μας. Όχι πως το κάναμε, ε. Άδικο, βρε παιδί μου. Πολύ άδικο ότι έχει κανείς που ο άνθρωπος είναι κάτι καταπληκτικό, όπως έχω πει. Το τι κρύβει, τι μεγαλείο μέσα στην καρδιά του, στην ψυχή του. Κι όμως τόσο να υποβαθμίζεται, τόσο να υποβιβάζεται. Ε? Να μου βρέχει την πόμπα, ό,τι και να έχω βέβαια στο μυαλό μου. Ό,τι και να έχω, ό,τι αξία και να έχω. Μπροστά, έτσι, που μπορεί να είναι αυτός που πράγματι, έτσι, δεν αγαπάει τη ζωή. Γιατί, τι να πρωτοπώ, όποιος αγαπάει τη ζωή του, έτσι, ε? Αγαπάει τη ζωή και τον άλλον. Και εκείνος που δεν αγαπάει τη ζωή του, είναι ποιος, που δεν αξίζει η ζωή του. Μην ξεγελιόμαστε. Όσο εκτιμάει κανείς τη ζωή του, τόσο σέβεται και τον άλλον. Λοιπόν, τι περιμένεις από αυτούς τους μισθοφόρους, τους μισθοπράγματοι, τους εγκληματίες που πληρώνονται, δηλαδή... να γίνεται να ζούμε σε μια εποχή που να πληρώνεται ο άλλος, έτσι, και να ξεκινάει να τον εξαμολούν στην Ανατολή, πότε στη Δύση, για να σκοτώνει. Είναι ασύλληπτο. Είναι φοβερή η εποχή μας. Οικονομική, συγκεντρώνεται μονάχα. Έχει συγκεντρωθεί σήμερα, νομίζω, σε από ψέματα. 32-34 άτομα. Ισχύει γενικά. Οικονομική, πολιτική. Λοιπόν, πού πάει αυτό. Τώρα είναι 34 άτομα. Μετά από 5-10 χρόνια θα είναι 14. Λοιπόν, όσο συγκεντρώνεται, αλίμονο στου λαού. Αλίμονό μα. Και όμως απ' την άλλη. Ο καθένας βέβαια και αυτό είναι καλλιεργεί την απάθεια γιατί θέλει να ζήσει. Δηλαδή, και είναι η μεγαλύτερη κατάρα, του έχει δημιουργήσει απάθεια. Σου λέει, εγώ θα λύσω τα προβλήματα έτσι, ε, του κόσμου. Λοιπόν, ταμπουρώνεται στον εαυτό του. Ξέρω εγώ αυτό που του προσφέρει ο καταναλωτική, η καταναλωτική κοινωνία, να πάρει, ξέρω εγώ, το βίντεο, να πάρει τη τηλεόρασή του κλπ. Κλείνεται, μπουντρομιάζεται και φοβισμένος. Γιατί πού να βγει και έξω, έτσι, να του πάει του κακορίκου. Ούτε μονομεριούν σήμερα οι άνθρωποι. Δεν σμίγουνε και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα. Να πάψει να υπάρχει ανθρωπιά στους ανθρώπους. Μα γιατί όταν υπάρχει ανθρωπιά, υπάρχει και σκέψεις. Λοιπόν, θέλουν να μας κάνουν τέλειο. Λοιπόν, να μας περνάνε όλα αυτά τα σκουπίδια, να μας κλωνοποιούνε, γιατί μας έχουν κλωνοποιήσει πλέον. Δεν είναι ανάγκη σωματικά να μας κλωνοποιήσουνε, έτσι. Μας κλωνοποίησαν τελείως. Νοητικά. Τι να φοβάται ο άλλος να βγει, να βρεθεί με το φίλο του, να πει ξέρω εγώ το κρασάκι του. Και που ενδιαφέρονται λίγο για το καλό μας. Έτσι. Και στη Γιουγκοσλαβία, μέχρι πρόκειται τους βάζανε τη ζώνη ασφαλείας. Τους επέβαλαν και το αλκοτέστ. Για να έχουν πολύ κόσμο μετά για να τους βορβανίζουν. Άσε με βρε Νίκος. Λόγω τιμής τι να πει κανείς βέβαια. Λοιπόν.
εμείς κοινωνία ποια είναι. Όχι να αυτός ότι δεν το περισσότερο αστυνόμους να έχουμε που βλέπουν στις τηλεοράσεις και υπάρχει αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων ή αν έχουμε 1.000, 2.000, 20.000 ή 30.000 αστυνομικούς. Το θέμα είναι να η υγιής κοινωνία, όταν λέμε υγιής κοινωνία, η παιδεία όλα αυτά, να μην χρειάζουμε να με αστυνομεύσουν. Να μην υπάρχει αλίμονο. Ενώ τώρα δεν ξέρω που δημιουργούμε εγκληματίες και μετά τους κυνηγούμε, αφού εμείς τους δημιουργούμε. Ή με τα προγράμματα στην τηλεόραση, έτσι δεν είναι. Εγκληματίες δημιουργούμε. Άντε να είναι το παιδί τώρα 3-4 χρονών, που είναι σφουγγάρι το μυαλό του, η καρδιά του. Από 3-4 χρονών τι βλέπει. Μόνο εγκλήματα. Το πότε να σκοτώνει. Γίνεται. Και λέει, πού θα πάει δηλαδή. Ο ένας να βλέπει τον άλλο μας, δηλαδή. Τι αστυνόμες. Χρειάζεται η παιδεία. Αλλά αυτό δεν το θέλουν. Δεν το θέλουν. Δεν πρέπει το παιδί, το άνθρωπο να ανεβάσει το επίπεδο του. Πρέπει να είμαστε εκεί να είμαστε. Ότι. Ασύλληπτα. Αλλά τι πάλι να το κάνουμε όπως στην Αμερική που βλέπεις ο άλλος για τροχαία παράβαση που μπορεί να μην σταματήσει να τον δολοφονούνε. Πού πάει αυτό. Ένας πολιτικός σήμερα, εκείνος που δεν έχει κανένα πραγματικά πιστεύω και όμως καταφέρνει να πιστεύουν όλοι σε αυτό. Έχουμε την εντύπωση ότι επιλέγουμε, έτσι, από το πιο ασήμαντο στο πιο σημαντικό στη ζωή μας. Καμία επιλογή δεν είναι δικιά μας. Αλλά όμως μας το περνάνε τόσο έμεσα και διπλωματικά, που έχουμε την εντύπωση ότι είναι δικιά μας επιλογή. Ή το τι μπορεί να μας κάνει ευτυχισμένους και να μας κάνει να είμαι ευτυχισμένοι, μας έχουν περάσει το μήνυμα ότι ναι, πρέπει να αποκτήσω πιστωτικές κάρτες, να γεμίσω με γραμμάτια, να αποκτήσω όλα αυτά τα καταναλωτικά αγαθά, να τρέχω και να μην φτάνω, να κάνω τόσες αβαρίες στη συνείδησή μου, να πατώ επιπτωμά. And a man for all species. Anne McDermott, CNN, Los Angeles. Όλες οι αξίες, όλοι οι οραματισμοί, όλοι αυτοί των ανθρώπων. Και έχει μείνει μόνο η ευημερία, με την έννοια τελείως της ρηχής, της τελείως, ξέρω εγώ, έτσι, επιδερμικής, που έχει σχέση μονάχα με τον καταναλωτισμό, με το χρήμα. Καλά, μόνο τη ιδιοποίηση του δολαρίου, του χρήματος γενικότερα μιλάμε. Αυτό είναι το τραγικό. Το να σμίξουμε έτσι όλοι οι ανθρώποι, αλλά όμως θέμα όμως είναι και βασικό να σμίξουμε με κοινό στόχο ωραίο και μεγάλο. Be perfect. Just as our Father in heaven is perfect. Ask for this gift. And it shall be given you. Στιγμές που βρε παιδί μου, λέει κανείς, βρε παιδί μου, αν υπήρχε, έπρεπε να δίνει παρουσία πότε-πότε. Έπρεπε. Σε τέτοιες φάσεις έπρεπε να μας δίνει την παρουσία του. Δηλαδή, κάθε 100 χρόνια τουλάχιστον, όταν γίνονται αυτά τα τόσο φοβερά πράγματα στον κόσμο, τα τόσο άδικα, έπρεπε να δίνει ο Θεός την παρουσία του. Τα ακούω άλλος να συνέρχεται ότι κάτι γίνεται. Όσο μας αφήνει όμως, τόσο εμείς χειροτερεύουμε, διότι νομίζουμε ότι έχουμε γίνει θεοί οι ίδιοι. Βέβαια, το άλλο είναι και άλλη πλευρά του νομίσματος. Το μυαλό μας έχει δώσει την καρδιά. Μας έχει δώσει όλες αυτές τις ιδιότητες καταπληκτικές ο Θεός. Λοιπόν, αν εμείς τις χρησιμοποιούμε λάθος, φταίει. Δεν φταίει. Πονεί για τους άλλους ανθρώπους, ενδιαφέρεται και κυρίως είναι στο θέμα της ειρήνης, το μεγάλο θέμα αυτό που απασχολεί
τον κόσμο ολόκληρο. Και... Πολλοί άνθρωποι της τέχνης που αφιερώνουν την τέχνη τους για την ειρήνη είναι από τους λίγους, έτσι δεν είναι? Ναι, όσο ξέρω βέβαια, όσο ξέρω και εγώ νομίζω πως είναι λίγοι είναι, αλλά αυτή είναι ακριβώς όλη της η τέχνη και όλος της αγώνας είναι ακριβώς για το μεγάλο αυτό θέμα. Ναι. Στέλνει μηνύματα, πιστεύετε εσείς, με την τέχνη της σε ό,τι αφορά την ειρήνη και το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο άνθρωπος στον άνθρωπο? Νομίζω βεβαίως τότε ήταν. Μπορεί να στείλει κανείς μήνυμα με ένα ποίημα, μπορεί να στείλει μήνυμα για την ειρήνη με ένα πίνακα ή με μια... Το πρώτο ποίημα μου ήταν «Ανήμπορη καρδιά, πώς να βαστάξει, πώς να βρει του λυτρό μου τη λύση που πασχίζει. Να κάμει πίδημα σάλτο γερό και να βγει, απ' του πετσιού τα τρίσβα θα τα σήκωτο το βάρος. Να μπόρια να διαφορήσει αν ήξερε το τέλος που την πρόσμενε, αφού κορμί δεν την ορίζει. Και να κάνε σε μια στιγμή μονάχα, όσα δε θα κατάφερναν χίλιες καρδιές σε μύριες ζωές να κάμει. Να πιάσει τη ζωή στο χαλινάρι και να την τραντάξει δυνατά και να της δείξει εκείνη ποιο δρόμο να τραβήξει. Κι αν έβρει από τη ζωή αδιαφόρια στα ακουσμά της, τι με αυτό, να μην διστάξει ούτε στιγμή και να τραβήξει μόνη της πια, λευτερωμένη από του κορμιού της περιπλάνησης που μέχρι τώρα είχε. Αυτό ήταν το πρώτο μου σημειωτέο, το ότι εμένα με εντυπωσιάζουν τώρα, γιατί, πως είναι δυνατόν, γιατί ήταν 16 χρονών και αυτά, το ότι που δεν είχα εμπειρίες, δεν είχα τίποτα ξέρω εγώ, κι όμως, ναι. Για τη ζωή, σου πει σκληρή. Μη κλαις τα χαρά τα χρόνια. Δεν θέλει δάκρυα. Ο Δήμος Σούδας, το πρόσωπο της Μαρίας Ορφανουδάκη, τιμά απόψε την προσφορά της γυναίκας στη τέχνη και στον πολιτισμό. Η Μαρία Ορφανουδάκη είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα που συνδυάζει την ευαισθησία, την πρωτοτυπία και την εξαιρετική εκφραστική ικανότητα, καθώς επιδίδεται θαυμάσια στη ζωγραφική αλλά και στην ποίηση. Γυναίκες σαν τη Μαρία Ορφανουδάκη αποτελούν ξεχωριστή παρουσία στο Δήμο μας. Η εκδήλωση αυτή που συμπίπτει με την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων φιλοδοξεί να στείλει ένα μήνυμα ειρήνης και εγκεχηρίας στις καρδιές των ανθρώπων. Άλλωστε, το εργαστήρι ειρήνης της Μαρίας Ορφανουδάκη βρίσκεται απέναντι από τις στρατιωτικές βάσεις, όπως πολλές φορές έχουμε κουβεντιάσει μαζί, σε πείσμα των καιρών για να θυμίζει σ' όλους την ωφελούμενη αντίσταση του κάθε ενός από εμάς στη βία και στον πόλεμο με την προσωπική του έκφραση και δράση. Και η τέχνη είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος έκφρασης αφού αγγίζει την καρδιά του κάθε ανθρώπου. Σαν χθες, 6 Αυγούστου, το 1983, πριν 21 χρόνια, εγγενιάστηκε το καλλιτεχνικό εργαστήρι της Ειρήνης από το μεγάλο κριτικό καλλιτέχνη, τον ηθοποιό, τον Μάνο τον Κατράκη. Εμείς, 21 χρόνια μετά, τιμούμε τη Μαρία Ορφανουδάκη με την παρουσία μας εδώ απόψε για την προσφορά της στην τέχνη και στον πολιτισμό του τόπου μας.
Μαρία, σου αξίζουν θερμά συγχαρητήρια. Σου ευχόμαστε να συνεχίσεις για πολλά ακόμα χρόνια το έργο σου με το ίδιο πάθος, στους ίδιους πόθους, για την ειρήνη και για την συναδέλφωση των ανθρώπων. Θερμά συγχαρητήρια και πάλι. Και να μιλήσω αλλά και να σιωπήσω. Πολλές φορές όταν σκεφτούμε μεταξύ των δύο τι είναι καλύτερο, ασφαλώς είναι καλύτερη η σιωπή. Όταν μάλιστα σε ένα τόπο και σε ένα χρόνο όπως εδώ απόψε όλα μιλούν και μιλούν τόσο εύγλωτα μέσα από τη σιωπή τους όμως. Και εγώ έτσι να σταματήσω μπροστά στην απόψινή εκδήλωση. Μια εκδήλωση η οποία έχει πάντοτε ιδιαίτερη σημασία και ιδιαίτερη αξία όταν αναφέρεται σε έναν άνθρωπο, δημιουργικό άνθρωπο, έναν άνθρωπο με τόσα και τόσα χαρίσματα και όταν αυτός ο άνθρωπος είναι η Μαρία Ορφανουδάκη. Αξίζουν όντως πολλά συγχαρητήρια στο Δήμο για αυτή την στάση απέναντι ενός ανθρώπου του Δήμου, ενός ανθρώπου της Κρήτης, ανθρώπου της ειρήνης και με αυτήν την έννοια χαιρετίζω για να επανέλθω στη σιωπή μου, χαιρετίζω το πρόσωπο της Μαρίας, το έργο της, το ποιητικό, το καλλιτεχνικό, το μουσικό και όλα τα χαρίσματα με τα οποία ο Θεός την έχει πρικίσει. Αναστέλλονται μνήμες οπωσδήποτε στο εργαστήρι της ειρήνης όταν σκεφτόμαστε την κατάσταση στην οποία ζει ο κόσμος. Όταν σκεφτόμαστε την αναγκαιότητα για την ειρήνη. Την ειρήνη στον κόσμο και την ειρήνη μέσα μας. Και εδώ φαίνεται ότι έχει κανείς εύκολη πρόσβαση και προς την εσωτερική ειρήνη αλλά και προς την ειρήνη που αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο αν κανείς ξεκινήσει από τα έργα τα οποία πριν έρθουμε εδώ καμαρώσαμε. Ως επίσκοπος της περιοχής χαιρετίζω με πολύ αγάπη την απόψινή εκδήλωση, εξαιρέτως την τιμόμενη, εκλεκτή, κριτικά, ποιήτρια, λογοτέχνηδα, άνθρωπο, ζωντανό άνθρωπο της Κρήτης και εύχομαι και εγώ, όπως και ο κύριος Δήμαρχος, για πολλά ακόμα χρόνια να βρίσκεται σε αυτόν εδώ το βράχο της ειρήνης και να μαρτυρεί και να εξαγγέλει το μήνυμα της ειρήνης, το οποίο ήταν και είναι και θα μείνει πάντοτε επίκαιρο. Εύχομαι να έχετε την ευλογία του Θεού